1-0. Πάμε να δούμε τις κυριότερες φάσεις του παιχνιδιού. Μέχρι περίπου το 80 λεπτό η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά με τον Ήλια Εύβιτς στο 10 λεπτό. Το γύρισμα, ο Νικολαίδης θα βγει, ο Νικοπολίδης θα μαζέψει την μπάλα. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έχασε τις ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ. Βαθιά παλιά για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, θα φύγει από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Απέναντι από τον Χιώτη, το σούτ όμως κακό, δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Λίγο αργότερα και πάλι από τα δεξιά ο Γιώνας Κόλκα για τον Παναθηναϊκό. Σούτ εύκολα, ο Διονύσης Χιώτης μαζεύει την μπάλα. Άλλη μια προσπάθεια με τον Κωνσταντίνο και τον Κωνσταντίνο. Εδώ πρέπει να υπάρχει κεφάλαιο στο ράδι. Ο κ. Δούρος λέει: παίζεται. Με διπλή επέμβαση ο Διονύσης Χιώτης διατηρεί πάντα ανέπαφη την αιστεία του. Η ΑΕΚ στο προσκήνιο με την παλιά για τον Ντέμι Νικολαίδη από τον Τσάρτα. Το σουτ, την μπάλα θα περάσει δίπλα από το δοκάρι του Αντώνη Νικοπολίδη. Έχουμε μια φάση που ζήτησαν πέναλτι παίχτες ΑΕΚ σε μαρκάρισμα του Φίσα πάνω στον Ήλια Εύβιτς σε κόρνερ του Βασίλη Τσάρτα. Βλέπετε και πάλι την φάση και θα φτάσουμε στο 43ο λεπτό. Την παλιά είναι από τον Τσάρτα στον Νικολαίδη. Τα κουνάκι για τον Ήλια Εύβιτς, θα γυρίσει πολύ ωραίο ο Σέρβος και θα πετύχει το μοναδικό γκολ μέχρι στιγμή τη συνάντηση. Πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφια. 1-0, επαναλαμβάνουμε, προηγείται η ΑΕΚ. Στην επανάληψη, ξεκίνημα δυνατά με τον Λάκη για την Ένωση. Όμως ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα χάσει πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Σούτ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Θα πέσει ο Χιώτης, θα μαζέψει την μπάλα. Λίγο αργότερα και πάλι ο Μιχάλης από τα δεξιά. Κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου πάνω στον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ. Άλλη μια προσπάθεια με τον Καραγκούνη. Κορυφαία στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνης θα περάσει την μπάλα από τον Χιώτη. Μπάλα στον Ήβιτς ξανά. Το γύρισμα στον Νικολαίδη. Σώζει ο Νικοπολίδης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ντέμις Νικολαίδης δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αντώνη Νικοπολίδη. Στο ένα το λεπτό. Βασινάς στον Μικάλισεν. Η παλιά καλή για τον Κωνσταντίνο. Είναι μόνος του. Κωνσταντίνο θα μπει. Θα αργήσει να σουτάρει τελικά. Έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο οποίος ξεχάστηκε μια μεσάγη στο 10ο λεπτό. Τσάρτας η παλιά για τον Νικολαίδη. Πολύ καλή. Αριστουργηματική το σούτ απευθείας. Είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 25ο λεπτό. Ένα corner που καλείται να εκτελέσει ο Καραγκούνης και ενώ είμαστε ακριβώς στο ημίωρο της συνάντησης, πάντα στο 0-0. Καραγκούνης λοιπόν εκτελεί το corner. Η μπάλα δεν φεύγει. Τώρα το σούτ από τον Μικάλισεν, κόντρες, απόκρουση. Καλή στιγμή. Τσάρτας αποστοχωρημένος για να έχει χώρο να βγάλει μπάλα. Όπως κάνει τώρα για τον Νικολαίδη με κοντά του τον Σεϊταρίδη. Νικολαίδης πατάει με τα κουνάκια. Πολύ ωραία για τον Ήβιτς που καθυστερεί. Φαίνεται να μαρκάρει. Χτυπάει την μπάλα ο Ήβιτς στο σούτ. Γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ από το σούτ του Ήλια Ήβιτς το 41. Εκεί ο Σέρβος έδειξε την κλάση του ενώ η μπάλα φαινόταν χαμένη. Στριφογύρισε, σούταρε. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΚ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα. Καθώς οδεύουμε για τη λήξη του ημιχρόνου στο 41 λοιπόν. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Ήλια Ήβιτς. Καραγκούνης που στριφογυρίζει για να βγάλει την παλιά. Πολύ καλή και ο Κωνσταντινίδης πλασάρει. Η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 62. Καραγκούνης λοιπόν εκτελεί. Η μπάλα περνάει. Χιώτης εντυπωσιακά διώχνει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό από τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη σε αυτόν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Επικράτησε με 1-0 και αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο με την ψυχολογία φυσικά στα ύψη εν ώψη του πρώτου ραντεβού της ομάδας στο εφετινό Champions League. Οι πράσινοι που δεν έχουν ακόμη κάνει σεφτέ μετά από τρεις αγωνιστικές έμειναν ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, ωστόσο τα έβαλαν με την τύχη τους. Περισσότερα από τον Μάκη Μπεκιάρη. Πανηγυρισμοί για την επιτυχία της ομάδας τους από τους φίλους της ΑΕΚ και ειρωνικά συνθήματα για τους αντίπαλους. Το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια έχει περάσει στην ιστορία και επειδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, οι κυτρινόμαυροι μένουν στην ουσία. Το χειροκρότημα ανταποδίδεται από τους παίκτες των γηπεδούχων την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς ευτέ για τρίτη αγωνιστική. Πρώτο κλασικό ντέρμπι της περίοδου, μονόδρομος για τους πράσινους και ευκαιρία για την Ένωση να ξεφύγει. Ο Φερνάντο Σάντος επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια, κάποιοι το χειροκροτούν και κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για εκδίκηση. Το ντέρμπι αρχίζει και στο πρώτο δεκάλεπτο οι αντίπαλοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους μπροστά στα καρέ. Μπόκης εκτέλεσε πλάι για τον Ήβιτς, κοντά του τον Κούμα, το γύρισμα Νικολαίδης από κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Νικοπολίδης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Βαθιά παλιά από τον Μικαέλσεν για τον Κωνσταντίνο που φεύγει από κανονική θέση. Κωνσταντίνο ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό απέναντι στο Χιώτη, το πλασέει μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της, όμως ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που απειλεί την αιστεία του Χιώτη. Κωνσταντίνου κέρδισε παλιά για τον Κωνσταντινίδη. Κοντά το καψί. Το γύρισμα για τον Κωνσταντίνο Ράιτ προλαβαίνει. Κόλκα. Μπροστά του Κασάπης. Κίνηση από τον Κόλκα. Το σούτ, ο Χιώτης μπλοκάρει. Γύρισμα από τον Καραγκούνη.
Κωνσταντινίδης με το κεφάλι για τον Κωνσταντίνου. Είναι κοντά ο Ράι, τον Κωνσταντίνου κερδίζει απέναντι στο Χιώτη. Ευκαιρία το Παναθηναϊκό. Το γύρισμα από τον Κωνσταντίνο, ο Χιώτης μπλοκάρει μπροστά στα πόδια του. Η Ένωση απαντάει στις ευκαιρίες των αντιπάλων. Αρχικά φτάνει στην πηγή και λίγο αργότερα πίνει και νερό. Για τον Τσάρτα, για τον Νικολάηδη στο κενό χώρο. Νικολάηδη με στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα λίγο out. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 24. Τσάρτας, παλιά για τον Νικολάηδη. Μαζί με τον Σεταρίδη, τα κουνάκι για τον Ίβιτς. Ο Σέρβος μέσα στην περιοχή. Ίβιτς κερδίζει τις κόντρες, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα η ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ στο 40 λεπτό της αναμέτρησης με τον Ήλια Ίβιτς και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από τις επιθυμίες των οπαδών των κιτρινόμαυρων. Αυτό το γκολ που ήθελα πάρα πολύ να κάνω, αφιερώνω στον κόσμο και αφιερώνω και στον πρόεδρο για ένα λόγο που αν δεν ήταν αυτός και αν δεν επέμενε αυτός να έρθω στην ΑΕΚ, μπορεί να μην έπαιξε ποτέ σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια όπως είναι η ΑΕΚ. Το καρφί του Ίβιτς για το Σάντος φανερό. Η ΑΕΚ πηγαίνει στα αποδυτήρια με αβαντάζ και το γκολ αποδεικνύεται χρυσό. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι πετύχαμε το γκολ πριν να τελειώνει το πρώτο μήχρονο. Και πήγαμε στα αποδυτήρια με ένα 0. Περιθώρια για τους πράσινους δεν υπάρχουν. Ο Λισαντέμπε ανοίγει το χορό των επιθετικών αλλαγών στο δεύτερο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός φτάνει κοντά στην ισοφάριση 3 φορές σε 2 λεπτά. Παλιά του Ιταρίδη για τον Λισαντέμπε. Κοντά το Καψής. Μικάελσεν. Σέντρα με τη μία για τον Κωνσταντίνου. Το σούτο Χιώτης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Καραγκούνης για τον Μικάελσεν. Ξέφυγε από τον Τσάρτα η Σέντρα. Μέσα στην περιοχή κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Μπλοκάρει ο Χιώτης. Σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Κωνσταντινίδη, το πλασέ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, out. Κονκριτίζαρες οπτυνάτες του γκολ. Σχετικά με το σημερινό παιχνίδι, ειλικρινά αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει είναι να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες μας. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Καραγκούνη. Πέφτει στη γωνία, διώχνει ο Χιώτης, έρχεται ο Κωνσταντινίδη στο shoot, out. 10 λεπτά μετά την ευκαιρία να ισοφαρίσει, ο Κωνσταντινίδης τραυματίζεται στην ποδοκνημική και αποχωρεί με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία περίπου 2 εβδομάδων. Ο Σάντος βάζει επιθετικούς, ο Μπάγεβιτς ενισχύει τα μετόπιστεν, όμως η λύση δεν έρχεται ούτε από τον Βαζέχα. Καραγκούνης, τον Βαζέχα. Ο Λονός κάνει το shooting ball out. Το ντέρμπι χαρακτηρίστηκε από τα σκληρά μαρκαρίσματα. Σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, ο Σιταρίδης αφήνει την ομάδα του με 10 παίχτες, ενώ οι πράσινοι τα βάζουν με την κίνια τους. Στο σημερινό μάτς πιστεύω ότι ήταν ένα καθαρό θέμα τύχης. Αν είχαμε πετύχει και εμείς πρώτη γκολ, θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Η απογοήτευση στο πράσινο στρατόπεδο φανερή και ο μηδενικός απολογισμός μετά από 3 αγωνιστικές γεγονός απρόσμενο. Στην ΑΕΚ κρατούν το αποτέλεσμα που γίνεται πιο σημαντικό εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού ραντεβού στο Champions League με την Genk την ερχόμενη Τρίτη στο Βέλγιο. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι προηγηθήκαμε και καταφέραμε να το κρατήσουμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ψυχολογικά η ομάδα θα βαδίσει καλύτερα και θα παίξει καλύτερα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού απογοητευμένοι. Κάποιοι χρησιμοποίησαν ως παυσίπονο την εμφάνιση. Κάποιοι άλλοι προτίμησαν να ξεσπάσουν προκαλώντας ζημίες στο πέταλο του θύρας 21 του σταδίου, ενώ έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καούν περισσότερα από 1.500 καθίσματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις έμειναν θεατές και η επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα.